Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το καταφύγιο μας, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ πρώτα απ' όλα έναν πολύ καλό φίλο. Γνωριζόμαστε ελάχιστα, αλλά κάθε φορά που βρισκόμαστε είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Ανταλλάξουμε κουβέντες από καρδιάς. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι Μπεκάτσο κυνηγός. Δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο του Κοινικού Συλλόγου Πειραιά, τον Γενικό Γραμματέα του Point Center Club Ελλάδος, τον κύριο Ηλία Γιαναρά, τον οποίο τον καλησπέριζω στο καταφύγιό μας. Ηλία, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο καταφύγιό μας και καλή εβδομάδα. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα στο καταφύγιο των κυνηγών. Καλησπέρα στο Maximum FM 93,6 από την όμορφη Αλεξανδρούπολη. Και καλησπέρα σε όλους τους φίλους κυνηγούς που μας ακούν. Τι λέει ο Πειραιάς? Εντάξει, ξεκουράστηκες, γύρισες ή ακόμα είσαι στα ολίγη? Όχι, γύρισαμε χθες το βράδυ. Δυνατό Σαββατοκυριακό, έτσι. Τρίμερο δυνατό. Τρίμερο. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Έκρινες κιόλας? Ναι. Θέλουμε να μας πεις. Έκρινες τα σέτερ. Ήθελα να μας πεις αν το ντέρμπι, διότι το ντέρμπι νομίζω ότι είναι από τους πιο δυνατούς αγώνες από όλους γίνονται, διότι είναι το μέλλον, της αγωνιστικής ελληνικής κοινοφιλίας. Αν καλύπτει τις προσδοκίες και τη φήμη που είχε και φέτος, όπως τις υπόλοιπες χρονιές. Δηλαδή, αν είδες καλά σέτερ και καλά πόιντερ, όπως αυτά ακριβώς που περιμένουν να δίνουν όλοι σε ένα ντέρμπι. Διότι να πω ότι έχει και τους περισσότερους ακολούθες, οι οποίοι έχονται από όλα τη σημεία της Ελλάδας, να παρακολουθήσουν τον ντέρμπι. Λοιπόν, να σταθούμε εδώ και να πούμε ότι είναι ίσως ο σημαντικότερος αγώνας, γιατί αφενός βλέπουμε, όπως είπες και εσύ, τα νεαρά σκυλιά που αργότερα θα εξελιχθούν σε trialers και θα κρουσβούν και την Ελλάδα σε διάφορες διοργανώσεις και στο εξωτερικό, αλλά και απ' την άλλη να δούμε το τι γεννάνε οι σκύλοι μας. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βλέπουμε τους πολυδιαφημισμένους αυτούς σκύλους και το τι γεννάνε. Ευτυχώς στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο, γιατί όντως υπάρχει αποτελέσμα, υπάρχει συνέχεια με αυτούς τους σκύλους που χρησιμοποιούμε. Και νομίζω το δείχνουν και τα αποτελέσματα, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε καθιερωθεί στην Ευρώπη σαν από τις ισχυρές δυνάμεις, υπερδυνάμεις. Πήραμε πανευρωπαϊκά σε όλους τους αγώνες και μεγάλη έρευνα και στην Μπεκάτσα και μια μεγάλη επιτυχία του ΟΚΑΔΕ που διοργανώνει και βγάζει δυνατές εθνικές ομάδες, οι οποίες μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη και στον κόσμο επάξια. Μεγάλη δουλειά και από τους κριτές, να δώσουμε και συγχαρητήρια και στους κριτές και στους κινητικούς συλλόγους και στους κοινοφιλικούς ομίλους όλης της Ελλάδας που υποστηρίζουν το έργο αυτό του ΟΚΑΔΕ όπου και αν γίνονται αγώνες, γιατί χωρίς την υποστήριξη των κοινωνικών συλλόγων, των διάφορων εθελοντών, των κοινοφιλικών ομίλων, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθεί τόσο επιτυχημένοι αγώνες. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Έτσι ακριβώς. Η πορεία λοιπόν του ΟΚΑΔΕ έκανε και τις κυνηγητικές οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στις οργανώσεις πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων κτλ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι είχαμε ένα πάρα πολύ όμορφο ντέρμπι. Ναι. Από τα αργότερα που έχω συμμετάσχει εγώ από τη δεκαετία του 90 που ξεκινήσαμε τον ΟΚΑΔΕ. Είχε καταρχάς γύρω στις 50 συμμετοχές αγγλικών σέντερ και πόιντερ. Είχαμε σήμερα ένα φανταστικό καιρό, έτσι. Ναι, όταν λέω φανταστικός, καλοκαιρία δεν είχαμε βροχές, ένα σταθερό αέρα. Νομίζω πέρσι ήταν που ήταν χιόνια και παγωνιά και δεν μπορούσαν να σταθούν. Είχαμε κατά διαστήματα διάφορα. Ήπλο πέρσι τη μάνα. Δεν μπορούσαμε να σταθούμε από το ξεροβόρι και το χιόνι, δεν μπορούσαν τα σκυλιά. Όλα αυτά είχαμε όμως, είναι σημαντικό, γιατί παρομοιάζουμε ακόμη και τους αγώνες του κάμπου με το κυνήγι. Ναι, ναι. Σε όλες τις φυσικές δυσκολίες, οι σκύλοι μας ήταν εκεί και θα δίνουν το παρόν. Βέβαια ένας, όπως είπαμε, ο καιρός και ο σταθερός αέρας, αλλά και σε ένα από τα ομορφότερα τερέν της Ευρώπης, με πραγματικές άγριες πέρδικες, με πολλές πραγματικές άγριες πέρδικες. Χαρούμενος, γιατί όπως είπες, είχαμε νεαρούς σκύλους με μεγάλη διάθεση για να πάρουν το τερέν, με συνέχεια, ρυθμό, συγκεντρωμένα, τοποθετημένα στον αέρα. Πράγματα δηλαδή που συνηγορούν ότι αυτά τα σκυλιά κυνηγούσαν πραγματικά. Φυσικά βέβαια και στα πρότυπα της φυλής, έτσι. Ναι. Για να μην φεύγουμε, γιατί οι αγώνες αυτοί γίνονται για να διατηρούνται και οι φυλές. Ναι. Λοιπόν, κοιναγωγοί, επαγγελματίες και απλή κοινωνική. Το καλό ήταν ότι δεν υπήρχαν πέρα από τους επαγγελματίες κυναγωγούς και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες, είναι απλοί κυνηγοί. Οι οποίοι φέραν τα κοινόφιλοι κυνηγοί. Είναι το μεγαλείο του αγώνα αυτό. Αυτό ακριβώς. Παλιά ήταν. Όλοι λέγανε μωρέ, πού να πάω τώρα, εκεί και τα λοιπά. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι οι νέοι κυνηγοί και πάρα πολύ μάλιστα κοινόφιλοι κυνηγοί δεν διστάζουν να πάρουν τα σκυλιά τους, να δουν να τα δείξουν και να συμμετέχουν σε αυτό το ντέρμπι, έτσι.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς το ντέρμπι, σε εισαγωγικά είναι ένα εκπαιδευτικό. Ναι. Φέρνεις το σκύλο σου εκεί να κάνει αυτό που ένα νεαρό ζώο θα έκανε. Να μπει στον αέρα, να κινηθεί αριστερά-δεξιά στο τερένο όπως πρέπει, με ρυθμό, με νοοτροπία. Δεν ζητάς ούτε ακινησία, ούτε τα λασέτα γεωμετρικά που θα μπορούσε να ζητηθεί σε έναν άλλο αγώνα, ούτε αν θα γυρίσει ένα λασέ λίγο από μέσα. Δηλαδή δεν ψάχνουμε τη λεπτομέρεια, ψάχνουμε τα φυσικά προσόντα του σκύλου. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να φοβάται κανένας να έρθει και να δείξει το σκύλο του. Έτσι ακριβώς. Είχαμε φέτος παράδειγμα απλού κυνηγού που έφερε το σκυλάκο του και μας ενθουσίασε και ήταν και καλός σκύλος. Έτσι. Μάλιστα. Θα σταθώ και στο γεγονός που είπατε ότι ήταν και οι πληθυσμοί της παιδιάς περικάς ικανοποιητικοί, διότι αν δεν έχει στήραμα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επιτυχημένοι αγώνες. Ακριβώς. Οπότε μεγάλο και το έργο του Λαγκαδά, του κυνηγού συλλόγου Λαγκαδά. Όχι μόνο, δεν μόνο Λαγκαδάς. Ναι. Είναι και ο Θεσσαλονίκης, είναι και ο. Πώς λέγεται ο διπλανός συλλόγος. Αμπελοκήπων. Ο Αμπελοκήπων, τρομερή δουλειά και ο Αμπελοκήπων. Έτσι και τα παιδιά του Αμπελοκήπων πάντα εκεί και δίνουν το παρόν, όπως ήταν και ο πρόεδρος του Λαγκαδά, ο Ηλίας. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι μια άνοδο πληθυσμιακή στην παιδινή πέρδικα σπουδαία. Βέβαια, έχουν γίνει παρεμβάσεις και από τους συλλόγους, όπως που αναφέραμε, έτσι. Λίγο με τα αρπακτικά, λίγο με, αν θυμάσαι, με τα ίσματα σε καιρούς δυσκολίας. Όλα αυτά... Καταπολέμηση κορακοειδών, που είναι μεγάλος εχθρός της παιδινής, έτσι, δεν να το πούμε και αυτό. Είναι εχθρός όλων. Ναι. Και εκεί θα πρέπει, θα το πούμε και παρακάτω, θα μιλήσουμε και για τον Πειραιά, ναι, ότι πρέπει η πολιτεία κάποια στιγμή να καταλάβει αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Ότι ο πραγματικός ρόλος του κυνηγού είναι αυτός. Να φέρει ισορροπία εκεί που δεν μπορεί η ίδια η φύση να φέρει. Οι άρπαγες, τα κορακοειδή. Όλα αυτά, ναι, μεν όμορφα και ωραία, και βλέπουμε κατά καιρούς κάποιους φιλόσοφους να λένε η αλεπουδίτσα και η καρακαξούλα. Εάν πραγματικά ο Λύκος και ο Λύκος, ο καλός ο Λύκος, ναι. Αυτή η φιλοσοφία των τελευταίων χρόνων με τα δέσποτα, αν δουν οι Λύκοι τι κάνουν. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει η πολιτεία κάποια στιγμή να τα πει, να τα δείξει. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δεν γίνεται να φτάνουμε δηλαδή σε ακραίες καταστάσεις για να συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Δεν γίνεται να αφανίζουν άλλα είδη για να επιβιώνουν οι άρπαγες. Πρέπει να υπάρχουν σε έναν αριθμό συγκεκριμένο, ώστε να μην επιφέρουν πρόβλημα σε άλλα ζώα ή πτηνά. Πριν να ολοκληρώσουμε για τον ντέρμπι, θέλω να σε ρωτήσω, πρόεδρε, αν ήταν κάποιο σκυλί που σε πήρε τα μάτια. Θα σου πω και αυτό. Ναι. Καταρχάς με πήρε, να σου πω ότι ήταν ωραίο, γιατί και όπως είπαμε και οι κυνηγοί που παρουσίασαν σκυλιά, αλλά και οι επαγγελματίες ήταν άψογοι. Ναι. Συμπεριφορά τους ήταν υποδειγματική ή παραδειγματική. Ναι, χωρίς γκρίνιες, χωρίς καυγάδες, χωρίς τίποτα. Και να σταθώ σε κάτι που ανέφερε και ο Μαυρίδης εκεί στο τέλος. Ένα παράδειγμα προς μίμηση του Δημήτρη του Παναγόπουλου ήταν ο σκύλος του έκανε τρέλες στην επανάκτηση, το σκύλο του Θοδωρήτου Μαυρίδη, που προτίμησε να αλλάξει κατεύθυνση στο σκύλο του, ώστε να δώσει περιθώρια και θάλλον το σκυλί να κινηθεί όπως πρέπει. Αυτό φανερώνει το μεγαλείο ψυχής του ανθρώπου, έτσι. Ναι. Που ενδιαφερόταν να κερδίσει το καλύτερο και όχι το δικό του. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό που έκανε ο Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Και εν πάση περιπτώσει να φτάσουμε στα δύο σκυλιά. Α, εκτός από αγγλικά pointer και setter, ναι, είχαμε και συμμετοχή τριών Ιρλανδικών. Ναι, ναι. Της κυρίας Καλμπάνη, που παρουσίασε ο Λιάσκος, του Θωμά του Πετρόκυλου δύο σκυλιά, τα οποία είναι και εκτροφή του ζαριού του Γιάννη του φίλου μου. Ναι. Και ένα από τα του... Αισιόδοξο αυτό. Να βρούμε και Ιρλανδικά σε τερέν. Ναι, βέβαια, τρία Ιρλανδικά, έτσι. Ναι, και ναι. Η μία να σταθεί επάξια, δηλαδή πήρε και μπήκε στην τελική κατάταξη τρίτη. Μπράβο. Μάρκο Φρέντ Λέτζεν, μια νεαρή Ιρλανδή σέτερ. Ήταν σπουδαίο, δηλαδή εγώ ενθουσιάζομαι. Αυτές τις δράσεις που θεωρούμε τις θεωρούμε εξαφλημένες, ξαφνικά βλέπουμε ότι κάποιοι άνθρωποι επιμένουν, δουλεύουν και έχουμε αποτέλεσμα. Και Γκόρντον έχει, νομίζω ο Δουλκέρογλου προσπαθεί με τα Δουλκέρογλου. Και ο Δουλκέρογλου, έχει μπράβο. Κάτι Γκόρντον προσπαθεί. Προσπαθεί. Ναι. Θέλει δουλειά. Είναι ναι. Ράτσες που δυστυχώς τις έχουμε αφήσει εμείς οι κυνηγοί και ναι. Θεωρώ ότι έχουν πολλά να μας δώσουν. Μάλιστα. Όπως και στο παρελθόν. Τώρα, επειδή έχετε εικόνα απόλυτη από τον ντέρμπι και από όλη την αγωνιστική κοινοφιλία, διότι έγινε και η μεγάλη γιορτή, οι οποίοι βραβεύτηκαν όλοι
όσοι είχαν επιτυχίες το 2023. Θέλω, επειδή έχετε πλήρη εικόνα και σχετική και επειδή είστε και γραμματέας του ομίλου μας, να μου πείτε αν το επίπεδο της ελληνικής αγωνιστικής κοινοφιλίας στα πόντερ και στα σέντερ είναι τόσο ψηλό όσο θα έπρεπε, και αν πιστεύετε ότι έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από άλλους, ή θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε καλά, να στηρίξουμε αυτό που έχουμε και να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Γιατί είναι σίγουρο ότι ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Άκριο. Αλλά είμαστε καλά? Δηλαδή έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από άλλες χώρες? Ανδρέα, είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Μάλιστα. Είμαστε καλά. Και εγώ αυτή το επίπεδο της ελληνικής κοινοφιλίας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Απόδειξε, όπως προείπες, τα αποτελέσματα που φέρνουν οι σκύλοι μας, ειδικά στα ευρωπαϊκά του βουνού και της Μπεκάτσας. Το τελευταίο ματθαίο με τη σκύλα του Προέδρου μας, ο Μάνος ο Μαρνέζος, ο Νταούλας από τα Τρίκαλα. Ναι. Δεν έχουμε αφήσει πανευρωπαϊκό για πανευρωπαϊκό. Μπεκάτσας και Πέρδικας. Ναι. Τρανή απόδειξη λοιπόν ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αλλά και το ότι ακόμη κυνηγάμε άγριο θύραμα εδώ στην Ελλάδα. Κυνηγάμε με ελεύθερο παραδοσιακό τρόπο άγριο θύραμα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πλεονέκτημά μας. Τα σκυλιά μας, όλοι οι παλιοί λοιπόν μας έλεγαν κάποτε, προσοχή στα σκυλιά σας, προσοχή στις θηλυκές, να πηγαίνουν κυνήγι, να αξιολογούνται στο κυνήγι, να καταπονούνται και βρείτε και το μεγάλο γεννήτρο, το μεγάλο τραϊάλευ, τον σπουδαίο αρσενικό και ζευγαρώστε. Μάλιστα. Άλλωστε, να θυμηθώ, ας πούμε, στη Σερβία που μας έλεγαν πάρτε τον μπόσκετ, το μαυρίδι και φύγετε γιατί μας έχει πάρει τα πάντα. Ναι. Να θυμηθώ στην Ισπανία τον πετρόχυλο που του παίρνανε ζευγαρώματα. Δηλαδή έχουμε να θυμηθούμε και έχουμε να δούμε ότι πραγματικά κάτι κάνουμε καλά εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Φαντάζομαι στον Όμιλο δεν θα αφήσετε να μας φύγει αυτό το πράγμα, να το διατηρήσουμε και να πάμε ακόμα παραπέρα. Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Έτσι, και να σου πω γιατί. Τα δύο σκυλιά λοιπόν που κέρδισαν τον ντέρμπι, ναι, η Αβάνα Αθμόνων με εκτροφέα τον Γιώργο τον Τσουκλίδη, γυναγό τον Μαυρίδη, και στα πόιντερ η Μαριλίνα Τελαπαλμόζο με εκτροφέα τον Αγγέλο τον Γονιδάκη και ιδιοκτήτη, και κυναγό, και ιδιοκτήτη τον Παπαδόπουλο τον Γιώργο. Λοιπόν, είδαμε δύο σκυλιά ελληνικής εκτροφής. Ελληνικής εκτροφής, τα οποία προέρχονται στο κομμάτι της μητέρας που λέγαμε προηγουμένως, ναι, από σκύλες που έχουν αξιολογήσει τα παιδιά, έχουν δουλέψει, έχουν ασχοληθεί και με σπουδαίους τραϊάλερ μπαμπάδες. Και έχουμε αυτά τα δύο αποτελέσματα. Τη Μαριλίνα, μια ποιντερούλα 17 μηνών, που ειλικρινά είναι από τα ποιντερ που έχω δει τα τελευταία χρόνια να κυνηγάνε τόσο έντονα, συγκεντρωμένα. Άλλωστε έχει, νομίζω πρέπει να γίνει και πρωταθλήτρια ήδη στους 17-18 μήνες που είναι. Ναι. Και βέβαια να πάω και στην Αβάνα του Γιώργου του Τσουκλίδη, του φίλου μου, η οποία ειλικρινά σου μιλάω, εγώ είναι αυτό που ονειρεύομαι σε ένα θηλυκό σέντερ. Θα ήθελα να το έχω. Πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Επειδή το έχω και αυτό, μια μικρή κλίση στα σέντερ, ναι, τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ένα ντέρμπι ειλικρινά που γέμιζε όποιον και να το παρακολουθούσε. Και πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Σε όλους. Ναι. Κριτές, διαγωνιζόμενους. Ναι. Να ευλογάμε και τα γένια μας και στον όμιλο. Έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα στην άλλη ιδιότητα που έχεις, ότι είσαι πρόεδρος του Κοινικού Συλλόγου Πειραιά. Ενός συλλόγου πρότυπου, υπόδειγμα για τους υπόλοιπους όλη την Ελλάδα. Και όχι για κανένα λόγο, γιατί έχετε καταφέρει να έχετε δικό σας σκοπευτήριο, αλλά και δικό σας εκπαιδευτήριο. Το γνωστό σε όλους, το Σκιστό. Είναι ο μοναδικός τόπος, ο οποίος είναι τόπος συνάντησης για τους κοινόφιλους κυνηγούς οι οποίοι διαμένουν στην Αττική. Να πω την αλήθεια ότι αν δεν είχατε και το Σκιστό, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είχαν που να βγάλουν τα σκυλιά τους. Και ακριβώς. Πέρα από το Σκιστό έχετε και το φοβερό σκοπευτήριο που εκτός ότι μπορούν και βγάζουν τα σκυλιά τους, μπορούν και εξασκούν και τη σκοποβολή και το σημάδι σε ένα φανταστικό σκοπευτήριο που παίρνουν την παρέα τους, τα παιδάκια τους, βλέπουμε πολύ, τους φίλους τους, και αυτό την κερίζουν φυσίγκια για να εξασκήσουν την αγάπη τους κοντά στους καλύτερους. Σωστά. Κοίταξε, στο Δημόνιο του Πειραιά είμαι πάρα πολλά χρόνια, και εγώ και πολλά παιδιά από αυτά που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Βρήκαμε ιδέες, βρήκαμε την ιδέα του σκοπευτήριου, βρήκαμε την ιδέα του εκπαιδευτήριου, η οποία έρθε μετά από μια απαγόρευση στο όρος μεγάλο, εκεί που είναι το σημερινό Σκιστό, λοιπόν, το εκπαιδευτήριο, και προσπαθήσαμε να το κάνουμε μεγάλο, να μεγαλουργήσει. Η ιδέα είναι καλή, αλλά πρέπει να την υλοποιήσεις και να την κάνεις μεγάλη. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα σκοπευτήριο που είχαν φτιάξει τα παιδιά με μια μηχανή που δουλεύει με το χέρι, ξέρεις, γεμίζεις ένα πιατάκι και τραβάς ένα σκηνάκι. Χειροκίνητες, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από εκεί με μικρή έκταση χώρου, ναι, την οποία σε συνεργασία με το δασαρχείο, με κάποιες οτεροφυτεύσεις περιμετρικά και τα λοιπά που μας πρότεινε το δασαρχείο, μεγάλωσε, έγινε με επέμβαση πολλών
και το παρόν πολλών ακόμα και της Δημοτικής Αρχής, ειδικά του Δεσμένου του Δήμου Νίκαιας, έπεσαν δίπλα και βοήθησαν να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο που λέγεται Σχολιστήριο Κυνηγητικού Κυλούγου Πειραιά. Βέβαια και εδώ πάλι να σταθώ σε ένα κράτος που δεν θέλει να καταλάβει, ενώ το καταστατικό μας λέει και προβλέπει η ίδρυση κυνηγητικών σκοπευτηρίων, για να διοδοτηθεί και να λειτουργήσει έπρεπε να υπάρχει ενδιάμεσος σκοπευτικός σύλλογος ώστε να πάρει την άδεια και να λειτουργήσει. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στη δημιουργία σκοπευτηρίων, γι' αυτό είναι και τόσα λίγα σε όλη την Ελλάδα και στην Ολυμποκορετία, σε μια χώρα η οποία αγαπάει τη σκοποβουλή και μάλιστα οι τελευταίες επιτυχίες. Οι τελευταίες επιτυχίες της εθνικής μας Ελλάδας στη σκοποβουλή είναι φανταστικές. Και η Κορακάκη και ο Μάκης και ο Μαυρομάτης, ο Νίκας. Και ακόμα έχουμε πίσω μια γενιά που έχετε με πολύ δύναμη. Ακριβώς. Κρίμα. Να σταθώ όμως να σου πω ότι τουλάχιστον τα παιδιά εδώ του Πειραιά, οι κυνηγοί του Πειραιά, ναι. Είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας, με την κρίνια μας, έτσι δεν λυπεί όσο με όλα τα σπίτια, ναι. Αλλά η κυνηγή του Πειραιά, οποτεδήποτε ζητήσω κάτι, θα είναι δίπλα μας, στο πλευρό μας, θα βοηθήσουν, δηλαδή και εκεί παροτρύνω και τους άλλους συλλόγους να αποκτήσουν φίλια του Πειραιά, δηλαδή είναι συγκινητικό οι κυνηγοί να ανταποκρίνονται με αυτόν τον τρόπο στο σύλλογό τους, να εμπιστεύονται στο σύλλογό τους. Οι πληθυσμοί πώς είναι στο σχιστό? Οι πληθυσμοί πώς πάνε στο σχιστό από πέρδι και έχει κόσμος εκεί να συναντήσει πουλιά? Κοίταξε να δεις. Το σχιστό τα τελευταία χρόνια έχει δει μια μείωση περδικών όσον αφορά τον κεντρικό πυρήνα. Ναι. Γιατί η επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ναι. Ο κορονοϊός έφερε πάρα πολύ κόσμο επάνω στο βουνό. Ναι. Περιπατητές, ποδηλάτες, μηχανάκια. Ήταν μεγαλύτερη η όχληση εννοείς. Η όχληση λοιπόν έχει στείλει τις πέρδικες στις άκρες. Ναι. Με αποτέλεσμα σίγουρα να μην βρίσκεις έτσι εύκολα πέρδικες στα εύκολα σημεία του σχιστού. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όμως. Ορίστε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν. Αν ψάξεις. Βέβαια υπάρχουν. Έχουμε και λαγό. Έχει και λαγό. Λαγό έχει σε εκπληκτικά νούμερα. Ναι. Βέβαια έχουμε φτιάξει 7 ποτίστρες μεγάλες. Έχουμε φτιάξει 2 τεράστιες δεξαμενές για πυρόσβεση. Οι δεξαμενές αυτές με το νεράκι βοηθάνε τους δύσκολους μήνες. Λίγο να βοηθήσουμε και στο φαγητό ή με χιονοπτώσεις ή όταν έχει πάρα πολύ ζέστη και το καλοκαίρι που λείπει το φαγητό. Να πω ότι εδώ άλλο ένα λάθος της πολιτείας δεν άφησε τους σοπάνιδες, τους κτηνοτρόφους πάνω στα βουνά. Θεωρώ ότι ο τόπος ημερεύει όταν υπάρχουν ζώα. Ναι. Συζητήσεις με παλιούς Ιταλούς κυνηγούς για το βουνό μας έλεγαν ότι μόλις κτηνοτρόφοι φύγουν από τα βουνά θα δείτε μείωση της πέρδικας. Το σχιστό είναι ένα τρανό παράδειγμα. Το σχιστό κλείνει. Καταλαβαίνεις, όταν γίνεται δάσος. Ναι. Όσο γίνεται δάσος, η πέρδικα φεύγει. Δεν μπορεί να ζήσει εκεί. Ναι, θέλει άπλα. Είναι αφιλόξενο το περιβάλλον. Ναι. Οι κτηνοτρόφοι διατηρούσαν όπως έπρεπε το σχιστό τότε. Έτσι υπήρχαν 2-3 μεγάλα κοπάδια. Ναι. Και με κατσίκια και με πρόβατα τα οποία ρώτησαν το σχιστό. Να πω κάτι άλλο. Ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε παρουσιάσει, βλέπουμε μόλυνση του περιβάλλοντος, έτσι, το λιμάνι του Πειραιά είναι πολύ κοντά, ήρθε η COST που ήρθαν πολύ πολύ περισσότερα καράβια. Αρχίσαμε και παρατηρήσαμε, φώναξα και τα παιδιά την Ομοσπονδία και έκανα κάποιες παρατηρήσεις, θνησιμότητα ακόμα και στα σαλιγκάρια, έλλειψη καλών χόρτων. Δηλαδή πράγματα που μπορεί να φαίνονται έτσι αστεία, αλλά άμα θα δεις πραγματικά τι κάνει η μόλυνση του περιβάλλοντος, ένα τρανό παράδειγμα είναι το σχιστό. Προσπαθούμε με τροφή, με νερό, με κάποιες μικροκαλλιέργειες αναδιαστήματα να το κρατάμε. Σκέψω ότι φέτος προβήκαμε και σε απελευθέρωση σαλιγκαριών στο Ρωσεγάλο. Μόνο και μόνο για να. Αυτό έχουμε πρώτη φορά το ακούω, πρόεδρε, και συγχαρητήρια. Πραγματικά εκπλήσωμαι. Επειδή ξέρω ότι είσαι και λάτρης της Βασίλισσας του Δάσους και παρακολουθείς και την ομάδα μας, την Μπεκάτσα, τη Βασίλισσα του Δάσους, και σε βλέπω ότι είσαι και καλός μπεκάτσοκυνηγός, και επειδή πήγες σε αρκετούς αγώνες, πήγες όλους τους αγώνες για να βγει η εθνική ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στην Μπεκάτσα, και πήγες στα καλύτερα μπεκάτσομέρη, θεωρείς ότι ήταν μια καλή χρονιά για την Μπεκάτσα? Είχε πουλιά? Είναι ευχαριστημένοι οι κυνηγοί που μίλησες μαζί ανά την Ελλάδα? Θεωρείς ότι ήταν από τις χρονιές οι οποίες ήταν σταθμός? Όχι, δεν ήταν η Μπεκάτσα χρονιά η σπουδαία για κατ' εμέ.
και τα μέρη που κυνήγησα εγώ, αλλά και από τα ακούσματα των περισσότερων κυνηγών από την Ελλάδα που μιλάω, μου έλεγαν ότι είχαν προβλήματα. Ένα πρόβλημα ήταν η καλοκαιρία, η ζέστη, έτσι, ναι, λίγες βροχές. Υπήρχαν εξαιρέσεις, με εξάρτηση σε κάποια μέρη. Κάποιες μέρες τελευταίες τώρα ακούστηκαν έντονα τα Γιάννα, πήγαν φίλοι μου, βρήκαν αρκετά πουλιά. Τα Γρεβενά, η Κοζάνη λίγο νωρίτερα, η Τρίπολη λίγο νωρίτερα. Αλλά πάντα χωρίς να είναι ο κανόνας. Τα πουλιά δηλαδή δεν είχαν μια φυσιολογική ροή. Έχεις ακούσει και αυτό το θέμα της συμπεριφοράς, ότι δεν έχουν φυσιολογική συμπεριφορά. Εκεί θα σταθώ να σου πω ότι και φέτος είδαμε σε μεγαλύτερο βαθμό οι πετάσσιναν ανήσυχες, πολύ πόδι, βατραχοπηδήματα, τεινάγματα, πράγματα δηλαδή που δυσκόλευαν και το πιο έμπειρο σκύλο. Αρχίζει να σου πω σε ένα κυνήγι με το φίλο μου του Δάσο τον Κελεμίδη, που συναντηθήκαμε τη Γιάζο δρόμο και σε κυνηγήσαμε πριν από μερικές μέρες. Ναι. Είδα για πρώτη φορά μπεκάτσα αθόρυβα να σηκώνεται να γλύφει το πουρνάρι στην κυριολεξία, το ανάγλυφο του πουρναριού, και να κάθεται στο πίσω μέρος. Και τότε δύο-τρεις φορές από μια συγκεκριμένη μπεκάτσα, και χαρακτηριστικά ο Τάσος σε ψηλότερο σημείο, μου λέει δεν πιστεύω αυτό που βλέπω στα μάτια μου. Καθηγήτρια, καθηγήτρια. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο για τον μπλοκάρι. Είναι πολλές οι αναφορές από τέτοια πουλιά. Και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, όλοι διαμαρτυρούνται και διαμαρτυρόμαστε για τη συμπεριφορά της, αλλά αυτή είναι και η γοητεία του αποσδόκητο για αυτό το εκκληνικό θύραμα. Το συγκεκριμένο πουλί δεν έχει κανόνες, δεν μπορεί να σε καλούπι. Είναι γι' αυτό και μας συναρπάζει, έτσι. Έτσι ακριβώς. Οπότε λοιπόν, θα πούμε ότι ήταν μια μέτρια χρονιά, η οποία αυτοί οι οποίοι βγήκαν στο βουνό, μετά από πολλά χιλιόμετρα και με αυτοκίνητο και με πόδια, κατάφεραν να τη συναντήσουν τουλάχιστον. Τώρα, το τι κατάφερα να βάλουν στο σακίδιο έχει άλλη κουβέντα. Ας μην είναι αυτός σκοπός η κάρπωση. Τα νιάτα μας λοιπόν, όπως και άλλοι, είναι αυτός σκοπό την κάρπωση. Θεωρώ ότι τώρα μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, έτσι και σε εισαγωγικά σοφίας, να μην είναι αυτός σκοπός η κάρπωση, να είναι αυτός σκοπός μια ωραία βόλτα με τα σκυλάκια μας στο βουνό, να απολαύσουμε τη φύση, να έχουμε και κάρπωση φυσιολογικά, έτσι, χωρίς κάρπωση δεν είναι κυνήγι, αλλά όχι ως σκοπός. Να σταθώ να μιλήσω λίγο ακόμα για το συλλογάκι μας. Ναι. Ότι προσπαθούμε, είτε σου είπα, έχουμε καλά μέλη, αλλά προσπαθούμε και εμείς. Έχουμε εφημερίδα, έχουμε ιστοσελίδα, στέλνουμε μηνύματα, κάνουμε χωροϊσπερίδα, κάνουμε αγώνες με τους σκύλους, ως πιστό, κόβουμε βασιλόπιτες. Δηλαδή, προσπαθούμε και εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ενεργοί. Για να κρατάτε τα μέλη κοντά σας. Μπράβο. Όχι όλοι, έτσι. Δεν είναι τεράστια η συμμετοχή, αλλά αρκεί να έρχονται και από αυτούς που θα δημιουργούσαν πυρήνες. Να προσυντηρίζουν και να παίρνουν και τους άλλους κοντά. Πόσα μέλη έχει ο σύλλογος σου περίπου? Είμαστε γύρω στα 1800. Μεγάλος σύλλογος, τους μεγαλύτερους. Μεγάλος σύλλογος. Και εκεί. Στις εκλογές πόσοι έρχονται να ψηφίσουν από τους 1800? Εξαρτάται. Έχουν έρθει και 1000, έχουν έρθει και 300. Ναι. Φέτος έχουμε εκλογές, έτσι. Φέτος έχουμε εκλογές, ναι. Ελπίζω να έρθουν πολλά παιδιά. Ναι. Τους ειδοποιούμε και πηγαίνουμε σε όλα τα κυνηγομάγαζα, κολλάμε αφίσες για οποιαδήποτε εκδήλωση ή εκλογές. Στέλνουμε μηνύματα για να έρθουν. Ενημερώνουμε μέσω της εφημερίδας, μέσω της ιστοσελίδας. Ελπίζω να έχει συμμετοχή σε καλά επίπεδα και φέτος. Συγγνώμη που ζητάω να πω, αλλά πρέπει να πούμε σε όλους τους κυνηγούς ότι πρέπει να βγούμε έξω προς την κοινωνία. Έχουμε κλειστεί στον εαυτό μας και είναι κακό. Πρέπει να μιλάμε στους φίλους, στους γείτονες, στην οικογένειά μας, όχι τη στενή οικογένεια, στα ξαδέρφια, στις θείες, στους θείους. Να μιλάμε για το κυνήγι. Να μιλάμε τι είναι το κυνήγι. Δυστυχώς κλεινόμαστε στον εαυτό μας, αναλωνόμαστε μεταξύ μας να συζητάμε και δεν βγάζουμε το καλό πρόσωπο του κυνηγίου προς τα έξω, αφήνοντας όλους αυτούς τους αντικυνηγούς που μας χτυπάνε από παντού. Κάτι άλλο που πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε έναν ακόμη κυνηγό. Ένα ακόμα μέλος στην κυνηγική οικογένεια. Αυτό ήταν που ήθελα να σε ρωτήσω. Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα έδινε στους ακροατές και στους νέους κυνηγούς που σε ακούν τώρα? Το μήνυμα είναι αυτό. Το μήνυμα είναι αυτό και πολύ σημαντικό. Σε όλους, φέρτε από έναν φίλο σας στο κυνήγι ο καθένας. Ας μην καταφέρουμε και 150.000 να φέρουμε έναν κυνηγό. Ας το καταφέρουμε 50. Τον ένα χρόνο 50, τον άλλον οι άλλοι 50. Ναι. Θα ξαναγίνουμε πληθυσμιακά όπως είμαστε πριν από δεκαετίες. Θα φτάσουμε τις 250.000 και πάλι εύκολα, θεωρώ εγώ, έτσι. Εγώ με λίγη προσπάθεια
Δεν το λέω για να καυχηθώ, έχω φέρει 5. Ναι. Σήμερα ένας νεαρός στη δουλειά μου λέει να έρθω, ακούγοντας, να συζητάω συνέχεια για το κοινή, να έρθω μου λέει μια μέρα μαζί σου να δω πώς είναι αυτό. Βέβαια. Θα το πάρω μαζί. Ελπίζω να το κάνω και αυτό είναι κυνηγό. Βέβαια, βέβαια. Δεν πρέπει να δίνουμε δικαιώματα με κακή συμπεριφορά. Έτσι ακριβώς. Πριν να ολοκληρώσουμε, έχω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Γρήγορα, για πες, τι θες να πεις. Να μην χειροκροτούμε το κακό Facebook. Έτσι ακριβώς. Έχουμε άσχημες. Να τους απομονώνουμε αυτούς όλους οι οποίοι προσβάλλουν την αισθητική μας. Ναι. Και τις χρησιμοποιούν εναντίον μας. Την περίοδο του κορονοϊού δεν μπορείτε να καταλάβετε τι φωτογραφίες είχαν στα χέρια τους οι υπουργοί και οι βουλευτές και όλοι αυτοί που μας εναντιώθηκαν. Ναι. Δεν φαντάζεσαι τι φωτογραφίες είχαν. Τι δεν φαντάζομαι, δεν τις βλέπουμε, αφού εμείς τις βλέπουμε. Έτσι, αφού τις βλέπουμε μεταξύ μας, δεν τις βλέπουμε τι κάνουμε. Να πω λοιπόν, να πω και κάτι άλλο, ότι πλέον όταν θα πάμε να ψηφίσουμε, εγώ ψήφισα ακόμα Ελλήνων Κυνηγών, άλλοι μπορεί να μην το ψηφίζουν. Αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν, οποιοδήποτε κόμμα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ενδιαφέρει, θα πάνε να βρουν τον βουλευτή τους και θα του πούνε, φίλε, εγώ για να σε ψηφίσω, θέλω να μου υποσχεθείς ότι είσαι δίπλα στο κυνήγι. Αν πάρει αρνητική απάντηση, να βρει άλλον. Το ίδιο και στο Δήμο, στην περιφέρεια. Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι το κυνήγι περνάει και από τους πολιτικούς μας. Στο χαμηλότερο, στο υψηλότερο επίπεδο. Κυρίως από τους πολιτικούς μας. Μπράβο. Και ακριβώς. Το είδαμε εδώ στον Εύρο και τα καλά. Πρέπει λοιπόν να τους χτυπάμε την πόρτα πριν τους ψηφίσουμε και τους λέμε είμαστε κυνηγοί. Εμείς εδώ στον Πειραιά να είσαι σίγουρος το κάνουμε. Και το κάνουμε με επιτυχία και γι' αυτό αντιμετωπίσαμε και προβλήματα εύκολα. Γιατί είχαμε και τις συμπαράσεις όλων αυτών. Είτε λέγεται Δήμος, είτε Περιφέρεια, είτε Βουλευτής. Ανεξαρτήτως κόμματος, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε το κυνήγι. Πάμε τώρα σε τρεις γρήγορες ερωτήσεις. Mm-hmm. Pointer ή setter. θα προσπαθήσω να γλιστρήσω σε αυτή την ερώτηση. Ξεκίνησα με pointer. Όχι μόνο εγώ και όλοι και πολλοί παλιοί. Λεβαντίνος, Κατσαρός, Παυρίδης, Ντούλος, όλοι. Στα νιάτα μας είχαμε pointer. Λοιπόν, στην πορεία το pointer άρχισε να χάνει. Να σου πω χαρακτηριστικά σε ένα ταξίδι το 90-89 με το Μαυρίδη στην Ιταλία σε αναζήτηση για pointer. Γνωρίσαμε ένα μεγάλο pointer με τις εποχές, τον Τζόρτζιο Γκραμινιάνι με την εκτροφή Τελκόνερο. Και μας έλεγε τότε λοιπόν το 89 το pointer έχει πρόβλημα. Και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι εννοεί πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι, αυτό που σου έλεγα, ότι τότε ο πόλεμος στα Βαλκάνια δεν τους άφηνε να πάνε κυνήγι, οι σκύλες δεν χρησιμοποιήθηκαν πολύ στο κυνήγι, γινόντουσαν ζευγαρώματα χωρίς κυνήγι. Οι αγώνες που προωθούσαν σκύλους με πολύ καλό καλπασμό και ξεχνούσαν το κυνήγι, μιλάω για εκείνη την εποχή, δεν μιλάω για τώρα, όλα αυτά είχαν μια σαν απόρρια το να χάσει την έγκλητη το πόιντερ ως κυνηγόσκυλο που μέχρι τότε ήταν ο βασιλιάς, δεν είχε αντίπαλο. Παράλληλα το σέτερ στην προσπάθειά του να φτάσει στο πόιντερ έγινε πολύ πολύ καλύτερο. Το σέτερ από τη φύση του πιο κυνηγός, πιο κοντά στα γούστα του κυνηγού, πιο συναισθηματικός, όπως να το πω, δεν ξέρω να σου πω την απάντηση. Αποφεύγεις όμως την απάντηση και δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, ναι. Σήμερα λοιπόν εγώ, ναι. Παρότι έκανα τις προσπάθειές μου και πήρα κάποια πόιντεράκια, έμεινα στο σέτερ. Ωραία. Τώρα πάμε. Μπεκάτσα ή υπέρδικα. Λοιπόν, η υπέρδικα θέλει νιάτα. Κάτι, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου λείπει. Έτσι, είμαστε στα 60. Βλέπεις τους 25 και τους 30 πάνω στο βουνό. Αναπολύσεις τα χρόνια που μπορούσες να κάνεις αυτά τα πράγματα που κάνουν αυτοί. Αλλά σίγουρα το καθένα έχει τη δική του μαγεία. Ναι. Σίγουρα το βουνό είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Έτσι. Αλλά σίγουρα και το δάσος θέλει οξυδέρκεια, θέλει μυαλό και αυτό ισχύει και για τον κυνηγό και για το σκύλο. Οπότε, το βουνό παλικάρια, οπότε, το δάσος μυαλό. Εντάξει. Οπότε τι, πού καταλήγεις. Εμείς τώρα λόγω ηλικίας, ναι, δάσος. Μένουμε πιο πολύ στο δάσος και λιγότερο στο βουνό. Όχι, δεν καταλείπουμε. Εντάξει. Θα πάμε και στο βουνό όσο μπορούμε. Αλλά περισσότερο με κάτσα και δάσος. Και ορτίκι βέβαια στην έναρξη. Και ένα τελευταίο, επειδή είπε σέτερ μπεκάτσα, η τελευταία ερώτηση είναι πλάγιο ή σούπερ μπουζέ για το κυνήγι της. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή και το πρώτο δώρο του μπαμπά μου ήταν σούπερ μπουζέ, προτιμώ το σούπερ μπουζέ. Σούπερ μπουζέ. Εντάξει. Όλα κατανοητά. Έχουμε έτσι μια εικόνα. Πήγαμε μετά λίγο στο σκοπευτήριο. Ναι. Έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια.
λατρεύω και μου αρέσει να κρατάω ένα δίκανο. Mm. Πιο πρακτικό θεωρώ το Super Posé. Εντάξει. Ηλία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς που είσαι στο καταφύγιο μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σου. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σου, όχι μόνο σαν πρόεδρος, αλλά και τη ιδιότητα του γραμματέα του ΟΚΑΔΕ και όλες τις άλλες ιδιότητες που έχεις. Είσαι ένας αγωνιστής, ένας παλίκαρος. Αυτό είναι η έκφραση που χρησιμοποιώ για σένα. Και πραγματικά χαιρόμαστε να σε βλέπουμε στα τερέν μας, να σε βλέπουμε στις κοινοφιλικές εκδηλώσεις και τις κυνηγητικές. Και πραγματικά οι κυνηγοί όλοι νιώθουμε περήφανοι όταν έχουμε άτομα σαν και σένα να μας εκπροσωπείς από όποιο μετερίζει και αν βρίσκεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ, με τιμά τα λόγια σου, με τιμά η άποψή σου για μένα. Ειλικρινά θεωρώ ότι είμαι ένας κυνηγός που αν θέλεις προσπάθησα έτσι μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων να βοηθήσω λίγο παραπάνω το κυνήγι. Να σου θυμίσω ότι το κυνήγι μας εξισώνει όλους, πλούσιοι, φτωχοί, είμαστε όλοι ένα. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για τη λατρεία μας που λέγεται κυνήγι. Και δημιουργεί ισχυρές φιλίες, είτε κοντινές είτε μακρινές, οι οποίες κρατάνε χρόνια. Έτσι. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάλεσες, σε ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Να είσαι καλά. Καλή νύχτα, σε ευχαριστώ.